στις 18 Φεβρουαρίου, το ημέρα Σάββατο, έχουμε μία ημερίδα στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΗ Καστοριάς, η οποία έχει θέμα διαταραχές αυτιστικού φάσματος, αντιμετώπιση και κατανόηση. Θέλουμε να σας πούμε ότι σε αυτή την ημερίδα θα είναι εισηγητές άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στον αυτισμό. Θα ήθελα να πω τα ονόματά τους. Είναι η κυρία Βάγια Παπαγεωργίου, παιδοψυχίατρος, ο κύριος Σούλης, ο οποίος είναι καθηγητής ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Νότας, κλινικός ψυχολόγος, η κυρία Γρηγορίου, διευθύντρια ειδικής αγωγής Βόλου, ο κύριος Σαραβαλάκης, ο οποίος είναι προϊστάμενος του ΚΕΔΗ Μεσσηνίας, η κυρία Γρηγορίου, η κυρία Ναγκοπούλου, η οποία είναι εργοθεραπεύτρια. Η μερίδα θα αρχίσει γύρω στις 9.30 με 10 μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, όπου θα υπάρχει και στρογγυλό τραπέζι με τους συζητητές και κάθε ένας θα μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις του και να πάρει τις απαντήσεις. Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι ότι ο αυτισμός στην Καστοριά δεν είναι μια λέξη που δεν τη λες, είναι μια λέξη που τη λες και ο κόσμος μας το έχει αποδείξει αυτό με το να είναι πάντα δίπλα μας και να μας στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ και εσάς όλους που είστε σήμερα εδώ για να κάνουμε γνωστό στον κόσμο αυτή την ημερίδα. Για το σκοπό της ημερίδας θα σας μιλήσει η ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας και Επιστημονικά Υπεύθυνη, κυρία Κοτσοπούλου Σοφία. Η ημερίδα είναι κάτι περισσότερο από εισαγωγική στο θέμα του αυτισμού. Είναι ένα βήμα παραπέρα, έτσι ώστε όσοι έχουν βασικές γνώσεις αυτισμού ή όσοι έχουν ιδέα τι είναι ο αυτισμός ή όσοι μπορούν να εντοπίσουν ότι υπάρχει κάποιο παιδί δίπλα τους, το οποίο μπορεί να μην έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένα οποιοδήποτε άλλο παιδί, να βοηθηθούν πάρα πολύ από αυτή την ημερίδα, γιατί όλοι όσοι έχουν καλεστεί για να μιλήσουν είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι στον αυτισμό, οπότε μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει περισσότερα πράγματα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι γίνεται εδώ σε εμάς και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οι άνθρωποι έχουν καλεστεί από την εταιρεία και μας τιμά εξαιρετικά η παρουσία όλων αυτών. Θα πρέπει να βοηθήσει όλους τους κόσμους της Καστοριάς έτσι ώστε να τη στηρίξουμε.